Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1055 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Τιμόθεον και από το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 1055, γάμα 1. Γίγνος και δε τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον αδελφό του, σύνδουλό του και πνευματικό τέκνο του Τιμόθεο. Γίγνος και Τιμόθεο τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής, και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι, είτε είναι συσχωρούσιν εις τα σοικίας και εχμαλωτίζουσιν τα γυναικάρια, τα πεφορτισμένα αμαρτία σειρώμενα, υπό διαφόρων επιθυμιών τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δε δίνονται να έλθωσιν εις την γνώσιν της αληθείας. Και καθόν τρόπον οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν εις τον Μωυσήν ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι στην πίστην, αλλά δεν θέλουν συπροκόψη πλειότερων. Διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε. Συ όμως παρικολούθησα στη διδασκαλία μου τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα τα οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να σώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουν συπροκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σημαίνε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν, η σωτηρίαν, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν, την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού ως της μέλη, να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και εν τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων. Επίμενε εγκαίρος ακέρος έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δε θέλουν συνυποφέρει την υγιένουσα διδασκαλίαν, αλλά θέλουν συνεπισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουν συναποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουν συνεκτραπεί, σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού τη διακονία σου καμε πλήρη. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρίωσης έως με έφτασε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις πάντας όσοι, το κείμενο λέει, έχουν αγαπήσει την επιφάνεια αυτού. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπεν, αγαπήσα στον παρότα κόσμο και απήλθεν εις Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν, ο Λουκάς είναι μόνος με τεμού. Τον Μάρκον παραλαβών φέρε με τα σου, διότι μη είναι χρήσιμος εις την διακονίαν. Τον δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον. Τον Φελώνην, τον οποίον αφήκα εν Τροάδη, παρά το κάρπο ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία μάλιστα τας Μευράνας. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμεν.
ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού, τον οποίον και σου φυλά, και εσύ φυλά του, διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους ημών. Εν την πρώτη μου απολογία δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς, αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με ενδυνάμωσε, για να πληρωθεί διεμού το κήρυγμα και να ακούσω σι πάντα τα έθνη και ηλευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και θέλει με διασώσει δια την επουράνιον βασιλείαν αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα τελευταία λόγια του Παύλου στη ζωή του. Σε ένα χρόνο θα τον σφάξουν. Θα λέγαμε ότι τρόπον την να είναι η διαθήκη του, αλλά όχι μόνο στον Τιμόθεο, στον κάθε Τιμόθεο, σε κάθε δούλο του Θεού, ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες. Γιατί τον Τιμόθεο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει, θα έλεγα, αφρόνος και ανοήτως, τι θα γίνεται στις έσχατες ημέρες. Άρα, ό,τι έγραψε, το έγραψε προς τον Τιμόθεο μεν ο Παύλος, αλλά ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου το έγραψε για μας σήμερα. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί, πολύ κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα έχουν πλανηθεί από την αλήθεια. Θα έχουν χάσει την αλήθεια, θα έχουν εισέλθει σε παράβαση, σε ανομία, και τα έργα τους θα είναι έργα αποστατημένων ανθρώπων, αν και θρησκευόμενοι. Μάλιστα λέει ότι θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά εκ της ανομίας και παραβάσεώς τους θα αρνούνται τη δύναμη αυτής. Και η προτροπή, η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου τότε στον Τιμόθεο του Χριστού για μας σήμερα είναι: φεύγει από αυτούς. Φεύγει από αυτούς που εκ της ανομίας τους και παραβάσεώς τους δημιουργούν στην ανθρωπότητα καιρούς κακούς. Δημιουργούν στους άλλους ανθρώπους καιρούς κακούς. Η δική τους ανομία και η δική τους παράβαση έχει σαν αποτέλεσμα την κακοπάθεια του άμεσου και μακρύτερου ακόμη περιβάλλοντός τους. Φεύγει από αυτούς, γιατί θα ζήσεις και εσύ καιρούς κακούς. Θα έρθουν και σε σένα καιροί κακοί. Ο Χριστός δεν θέλει σύμμικτο πλήθος, θέλει καθαρή εκκλησία. Όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ στη γη Χανάν, είπε: πρόσεχε, κανέναν μην αφήσεις να έρθει με σένα. Θέλει άγιο, καθαρισμένο λαό, και ο αγιασμός και η καθαρότης αρχίζουν και εξαρτώνται από την υπακοή του Ευαγγελίου, από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Όταν ξεφύγει ο άνθρωπος από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, πέφτει. Πέφτει πια όχι μόνο σε παραβάσεις και ανομίες, αλλά σε αμαρτίες, σε αδικίες και σε κάθε βδελικτό στον Θεό έργο. Από αυτούς που έχουν χάσει το Λόγο του Θεού υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι φέρνουν το όνομα του Χριστού σε γυναικάρια, τα οποία είναι πεφορτισμένα αμαρτίας, σύρονται από τις επιθυμίες τους, τους διδάσκουν τις δικές τους διδασκαλίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν κανείς πια να έλθει στη γνώση της αληθείας. Κοιτάξτε πώς καταντάει ο άνθρωπος, ψευδοδιδάσκαλος, ψευδοπροφήτης, και μάλιστα ακόμη περισσότερο. Κατά τον ίδιο τρόπο οι Ιωνείς και οι Ιαμβρείς αντέστησαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί ανθίστανται πλέον στην αλήθεια. Αντιστέκονται στην αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί είναι διεφθαρμένοι πλέον το νουν, αδόκιμοι στην πίστη,
Το αποτέλεσμα, τέλος η προκοπή. Δεν θα προκόψουν πλέον πλειότερον, αλλά η ανοησία τους θα γίνει κατάδειλος σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, την πορεία. Την πορεία ενός απλού χριστιανού, ο οποίος αποφασίζει, έχει πρόθεση να περπατάει ακριβώς το Λόγο του Θεού. Με οποιασδήποτε δυσκολίες, με τη βοήθεια όμως του Θεού, θα αυξάνει. Ο παραβάτης, ο άνομος, που δεν φροντίζει τον προσωπικό του αγιασμό ως προς το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, έχει μια πορεία που θα τον οδηγήσει να αντιστέκεται στην αλήθεια, να διαφθαρεί κατά το νου, να είναι αδόκιμος εις την πίστη, και η ανοησία του να αποκαλύπτεται και να γίνεται κατάδειλος σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι επιλογή μας. Πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα είναι μια μέρα επιλογής. Όχι τόσο πολύ επιλογής έργου, όσο επιλογής πρόθεσης. Θέλω, αλλά μπορεί να μην μπορώ, βοήθησέ με Κύριε. Θέλω, αλλά μπορεί να μην έχω καταλάβει. Δίδαξέ με αυτά τα οποία δεν έχω καταλάβει. Αλλά καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να ορθοτομώ το λόγο της αληθείας. Αμήν. Καταλαβαίνω πόσο πολύ σημαντικό ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Μία μικρή παράβαση, που στην αρχή είναι ελάχιστη, θα με οδηγήσει σε τέλειο χάσμα από την παρουσία του Θεού και από την ευλογία του Θεού. Αλλά παράβαση συνειδητή, που την ξέρω και δεν την καταδικάζω. Όχι δεν την αφαιρώ, γιατί μπορεί να μην μπορώ, αλλά δεν την καταδικάζω, δεν την οξομολογούμε. Δεν λέω στον Κύριο αυτές τις ευλογημένες λέξεις: Πατέρα, αφαίρεσε από μένα κάθε ανομία, για να με δεχτεί ευμενός ο Θεός και να έρθει στη ζωή μου ελευθερωτής. Είναι μέρα απόφασης για όλους μας. Μηδενός εκ των παρόντων, εκ των ακουόντων, εξαιρουμένου. Κύριε, θέλω, όλη μου την καρδιά το θέλω. Η πρόθεσή μου είναι, η επιθυμία μου είναι να με βοηθήσεις να ορθοτομώ το λόγο της αληθείας και να ορθοποδώ στο λόγο της αληθείας. Αμήν, αδερφοί. Γιατί καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το α και το ω. Αυτός είναι ο λόγος σου. Καταλαβαίνω ότι όλα γκρεμίζονται, μόνο ο λόγος σου μένει στον αιώνα. Καταλαβαίνω ότι θέλω να στηρίξω τον εαυτό μου στο λόγο σου. Θέλω ο λόγος σου να κατοικεί πλουσία εντός μου. Θέλω να λαλώ ως λαλών λόγια Θεού πάντοτε. Δεν θέλω την πλάνη των πλανώντων και των πλανωμένων. Θέλω να είμαι μαθητής του Χριστού πάντοτε, διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υποστηρίζω, δεν πιστεύω, δεν φαντάζομαι ότι εγώ πάντα θα καταφέρνω να ορθοτομώ και να ορθοποδώ το λόγο της αληθείας. Αντιθέτως, πιστεύω ότι είμαι τόσο αδύναμος που πάρα πολύ εύκολα θα με γκρεμίζει η καρδιά μου, ο κόσμος, ο διάβολος. Αλλά όμως εμπιστεύομαι ότι ο ορφανός ελεείται, ο αδύναμος και ο απροστάτευτος που είμαι εγώ ελεείται από τον Κύριο, όταν η πρόθεσή του είναι να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και να ορθοποδεί στο λόγο της αληθείας, στον αγιασμό του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος τώρα, αφού του τα εξήγησε, δείχνει ένα ωραίο παράδειγμα τον εαυτό του. Εσύ όμως
με παρακολούθησες στη διδασκαλία μου, αλλά και στη διαγωγή μου, αλλά και στην πρόθεσή μου. Τρία βασικά πράγματα. Εσύ με παρακολούθησες στη διδασκαλία μου, τι έλεγα, στη διαγωγή μου, πώς ζούσα, και στην πρόθεσή μου, τι ήθελα. Ωραίο παράδειγμα είχε ο Τιμόθεος, αλλά ωραίο παράδειγμα έχουμε και εμείς, αδερφοί, τον Απόστολο Παύλο. Έχουμε τη διδασκαλία του, έχουμε τον τρόπο της ζωής του και έχουμε και την πρόθεσή του. Αυτά μας διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Την γένουσα διδασκαλία, την πρακτική και την νοοτροπία μέσα στην Εκκλησία. Την γένουσα διδασκαλία, τη διαγωγή, την πρακτική, τον τρόπο ζωής και την πρόθεση, την νοοτροπία. Από εκεί εξαρτάται το παρόν μου και το μέλλον μου. Από εκεί εξαρτάται η αιώνια ζωή. Αν δεν ξεφεύγω από την γένουσα διδασκαλία, δεν θέλω να ξεφύγω. Φώτιζε με, Κύριε, δίδασκέ με, Χριστέ μου. Δεν θέλω να έχω άλλη ζωή διαφορετική από αυτή που είχε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και δεν θέλω να έχω άλλο θέλημα από αυτό που είχε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και αυτά μπορώ να τα έχω με τα βεβαιότητας αν ο Θεός μου τα δώσει. Και ο Θεός λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, θα μου τα δώσει. Γιατί καταλαβαίνω όχι μόνο την αναγκαιότητα, περισσότερο τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι αν εγώ αυτό που θέλει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο το θελήσω, δεν θα με διδάξει όπως τον Τιμόθεο Παύλος, αλλά θα με διδάξει ο Χριστός. Αλληλούια. Δεν θα με διδακτός ανθρώπων, θα με διδακτός Πνεύματος Αγίου. Και οι δύναμεις που θα έχω δεν θα είναι από τα λογά μου, ούτε από τους ασσυρίους, ούτε από τα έργα των χειρών μου, αλλά θα είναι από τον Παντοδύναμο Θεό. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Βέβαια, η ζωή του Αποστόλου Παύλου είχε συνέπειες. Εσύ γνώρισες τους διωγμούς, έξωθεν φόβοι, έσωθεν θλίψεις, και από έξω και από μέσα. Ένας διωκόμενος, αλλά ευλογημένος. Ένας κατηγορούμενος, αλλά ελευθερωμένος. Ένας ταλαιπωρημένος, αλλά ένδοξος. Και όχι μόνο εγώ, λέει, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς. Και ευσεβώς τι σημαίνει? Όχι με σεβασμό μόνο προς το Θεό, αλλά με καλό σεβασμό, με αλήθεια. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, θέλουν συντιωχθεί. Αλλά εσύ μένε σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις και σου δόθηκαν σαν δάνειο, πίστωση, σου χαρίστηκαν, αλλά για να τα χρησιμοποιήσεις. Δεν σου χαρίστηκαν για να τα κλείσεις στο μαντίλι, σου χαρίστηκαν, σου εδόθησαν, δεν σου χαρίστηκαν, σου εδόθησαν για να εργαστείς με αυτά. Εσύ μένε λοιπόν σε αυτά που έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων από τίνος έμαθες. Και τώρα σε αυτό να μείνουμε, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το Ευαγγέλιο το δικό μου δεν είναι ανθρώπινο, αλλά ο Θεός μου το έδωσε. Αλλά και εμείς το ίδιο μπορούμε να πούμε, αδερφοί. Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο το οποίο έχουμε στα χέρια μας δεν είναι ανθρώπινο. Ο Θεός μας το έδωσε. Και είναι ακριβώς το ίδιο που έδωσε στον Παύλο, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη, στον Λουκά, στον Τιμόθεο, έδωσε και σε σένα και σε μένα. Ο ίδιος δότης, ο Κύριος των δυνάμεων.
Γιατί όταν παίρνεις και διαβάζεις, όταν παίρνεις και μελετάς στίχο-στίχο, σιγά-σιγά, όχι για να το μάθεις, όχι για να το κηρύξεις, όχι για να το αποστηθήσεις, αλλά για να το ζήσεις. Εκείνη τη στιγμή δάσκαλός σου δεν υπάρχει άλλος, μόνο ο Χριστός. Και όταν ακόμη και κάποιος κηρύττει, και δεν κηρύττει με λόγια ανθρωπίνης σοφίας, καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, διαβάζοντας ένα βιβλιαράκι, αλλά προσευχόμαστε όλοι μέσα από τον καθαρισμό δια του αίματος του Ιησού Χριστού να μας μιλήσει ο Θεός. Πιστεύω ότι εσείς προσευχόσαστε, εγώ είμαι βέβαιος ότι εγώ προσεύχομαι πιο πολύ από εσάς. Συγγνώμη Κύριέ μου, θα εξηγήσω για να μου μιλήσει εμένα ο Θεός. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι θα είναι φοβερό, αδερφοί, να σας πλανήσω και να πλανώμαι. Θα είναι φοβερή ευθύνη για μένα να σας οδηγήσω. Βέβαια έχετε Πνεύμα Άγιο, δεν κινδυνεύετε, μη φοβάστε. Αλλά οι άκακοι μπορεί να πλανηθούν. Γι' αυτό λέω ότι εγώ προσεύχομαι, έχω ευθύνη να προσεύχομαι πιο πολύ από εσάς. Γιατί εσείς μπορεί να πλανηθείτε, αλλά εγώ μπορώ και να πλανώμαι και να πλανάω. Γι' αυτό δεν θέλουμε ανθρώπινους λόγους. Με φόβο και τρόμο ερχόμαστε στην Εκκλησία. Με φόβο και τρόμο αληθινό, τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Να μην ξεφύγουμε ούτε ένα ελάχιστο από το Λόγο του Θεού, από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Αλλά περπατάμε ακριβώς. Δώσε μας σοφία, Θεέ μου. Δώσε μας σοφία και σύνεση. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία κανένας δεν έχει αλάθητο. Κανένας δεν είναι αυθεντία του Λόγου του Θεού. Όλοι είμαστε μαθητές του Χριστού που τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Να μην ξεφύγουμε. Ήθε ο Θεός μέχρι το τέλος να μας κρατήσει έτσι. Γνωρίζοντας ότι όλη η Γραφή δεν είναι μόνο θεόπνευστος, αλλά είναι και ωφέλιμος. Να λοιπόν κάτι που είναι ωφέλιμο στη ζωή μας, ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Και είναι ωφέλιμος για να μας διδάσκει, για να μας ελέγχει, για να μας επανορθώνει, για να μας εκπαιδεύει μετά της δικαιοσύνης του Θεού, ώστε όλοι να είμαστε τέλειοι και κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού και εις πάν έργων αγαθών. Μας καταρτίζει ο Χριστός. Καταρτιζόμεθα από το Λόγο του Θεού. Επαναλαμβάνω, μέσα από την καρδιά μου, με φόβο και τρόμο. Γιατί το να βγεις από την τεθλιμμένη οδό είναι εύκολο, χωρίς να το καταλάβεις. Ένα δεν πειράζει να πεις. Μεταφέρθηκες. Το να επιστρέψεις όμως από την ευρύχωρη οδό στην τεθλιμμένη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Θεός να μας βοηθάει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει τώρα. Διαμαρτύρομαι. Ξέρετε τι θα πει διαμαρτύρομαι? Φωνάζω με όλη μου την ψυχή. Γιατί έχει κατανοήσει το μεγάλο μυστικό της αλήθειας του Ευαγγελίου, των συνεπειών της παράβασης και της ανομίας, έστω και λίγο. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού, αλλά και του Κυρίου που πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς, κήρυξον μόνο το Λόγο. Επίμενε στο κήρυγμα του Λόγου. Κάθε στιγμή, κάθε χρόνο, εγκαίρος αγκαίρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, συμβούλευσε, αλλά με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής. Συμβούλευσε
και έλεγξε και μάλωσε, αλλά πιο πολύ συμβούλευσε τους αδερφούς σου. Και επαναλαμβάνω, τότε τα έγραφε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σήμερα τα λέει ο Κύριος σε σένα, αδερφέ. Σε σένα που είσαι πατέρας. Σου λέει ο Χριστός, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Ιησού Χριστού. Κήρυξον το λόγο στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, στα αδέλφια σου. Επίμενες αυτό. Έλεγξον. Επίπληξον. Αλλά και πρότρεψον, συμβούλευσον με τα πάσης διδαχής και μακροθυμίας, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο, θα τολμούσα να πω συγχώρεσέ με Θεέ μου, και τον Τιμόθεο η συνέχεια. Εμάς ενδιαφέρει, δεν έχει γραφτεί για τον Τιμόθεο, για μας έχει γραφτεί, γιατί θα έλθει καιρός, την εποχή των καιρών των κακών, των εσχάτων ημερών, που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Θα τους φαίνεται πολύ βαριά. Θα τους φαίνεται πολύ βαρύ ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Θα τους φαίνεται πολύ βαριά να νηστεύουν και να προσεύχονται. Κι όμως στην Αντιόχεια μια καινούργια εκκλησία εκείνης της εποχής, όλοι περιτούσαν με νηστείες και προσευχές. Θα τους φαίνεται πολύ βαρύ να νηστεύουν την Κυριακή. Θα τους φαίνεται πολύ βαρύ να έχουν ολονυχτίες. Θα έρθει ο καιρός αυτός. Γι' αυτό θα επισορεύουν διδασκάλους που θα τους διδάσκουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, με αυτά δηλαδή που θέλουν και με αυτά που τους αρέσουν και με αυτά που έχουν καταλάβει μέσα στην ανομία και στην παράβαση. Δεν πειράζει, αδερφέ, τώρα ελευθερία. Ο Χριστός δεν μιλάει για ελευθερία, μιλάει για ζυγό, αλλά με τον Χριστό. Δεν πειράζει, αδερφέ, τώρα μην είμαστε και έτσι. Δηλαδή πως περπατάμε με παροπίδες? Ο λόγος του Θεού δεν είναι παροπίδες, είναι αλήθεια. Μην είμαστε τόσο αυστηροί. Αλίμονο στον άνθρωπο που θεωρεί την υπακοή στο Ευαγγέλιο αυστηρότητα. Αλίμονο στον άνθρωπο που θεωρεί την ορθοτόμηση στο λόγο του Θεού φανατισμό και δογματισμό. Ουέι στον άνθρωπο που θεωρεί την ορθοπόδηση του Ευαγγελίου μισαλλοδοξία. Διαμαρτύρομαι, φωνάζει ο Χριστός. Διαμαρτύρομαι, κήρυξον το λόγο, αδερφέ, στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα αδέλφια σου, στη δουλειά σου. Επίμενες αυτό. Εκεί θα γνωρίσεις τη δύναμη της Βασιλείας του Θεού. Δεν θα ακούμε λόγια απεφυσιωμένων ανθρώπων, αλλά θέλουμε τη δύναμη των ταπεινών ανθρώπων. Των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι εις πολλά πταίουν, ότι δεν τα καταφέρνουν, ότι δεν μπορούμε, αδερφοί, δεν μπορούμε, αδερφοί. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε. Ούτε διαφημίζουμε το έργο το οποίο κάναμε. Γιατί θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Θα το κόψει ο Θεός. Διαφημίζουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τη θυσία Του. Το αποτέλεσμα, καθώς θα επισορεύουν διδασκάλους που να τους λένε αυτά που θέλουν, αυτά που τους αρέσουν και αυτά που σκέφτονται, από την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή αυτών. Δεν θα μπορούν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Θα βουίζει στα αυτιά τους και θα στρέφουν την ακοή τους σε παραμύθια.
σε ανομίες. Συ όμως κακοπάθησον. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, τα διώκονται, τα κατηγορούνται, θα κατακρίνονται από τους ανθρώπους, αλλά θα ευλογούνται από το Θεό. Αλληλούια. Η οικογένειά τους θα είναι αγαπημένη, ενωμένη, σεσωσμένη. Όλοι μαζί θα είναι όλοι μαζί. Θα τρώνε όλοι μαζί, θα προσεύχονται όλοι μαζί. Εκεί υπάρχει η αγάπη του Χριστού. Εκεί υπάρχει η αγάπη του Θεού που είναι να φυλάττωμεν τα σεντολά σε εκείνου. Εκεί υπάρχει η αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη δεν είναι στα φρουφρού και στα αρώματα. Η αληθινή αγάπη είναι στη θυσία και στο σταυρό. Η αληθινή αγάπη είναι στην ταπείνωση και στην υπηρεσία. Και εμείς θέλουμε αυτή την αγάπη. Την αγάπη την αληθινή, την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας και μας δίνει αυτή την ελπίδα που δεν μας κατεσχύνει. Μια ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής, άγκυρα της ψυχής μας, που την έχουμε ρίξει επάνω στο καταπέτασμα του ουρανού, εκεί που είναι ο Χριστός μεσίτης και προσεύχεται για μας και είναι στερεωμένη καλά, ώστε να μην μπορούμε να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά, αλλά να είμαστε τεθεμελιωμένοι και ριζωμένοι στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκεί δεν κινδυνεύουμε σαν το δειμά να αγαπήσουμε τον παρόντα κόσμο και να φύγουμε. Εκεί αγαπάμε τον Χριστό και η αγάπη του Χριστού αυξάνει, όχι από μας, από το Πνεύμα το Άγιο, και κάθε μέρα αγαπάμε πιο πολύ τον Χριστό και κάθε μέρα απολαμβάνουμε πιο πολύ τον Χριστό και κάθε μέρα ζούμε πιο πολύ στη δόξα του Χριστού, γιατί αγαπήσαμε το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Ναι, πρέπει να το ομολογήσουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων και των επουρανίων και των επιγείων και των καθαχθονίων. Αγαπάμε το Λόγο Σου, Κύριε. Αγαπάμε το Λόγο Σου, Χριστέ μου. Θέλουμε το Λόγο Σου, εξητούμε το Λόγο Σου. Βόηθα μας να μένουμε στο Λόγο Σου. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Βόηθα μας εσύ, Χριστέ μου, να μένουμε στο Λόγο Σου. Γιατί όποιος μένει στο Λόγο του Θεού είναι δούλος Θεού. Γιατί ξέρει τις εντολές του Κυρίου του. Είναι δούλος αληθινός, δούλος πιστός, δούλος καλός, δούλος φρόνιμος, που δεν χτίζει στην άμμο, αλλά χτίζει πάνω στο βράχο τον αιώνιο. Αγαπάμε το Λόγο Σου, Κύριε, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Δεν σε βλέπουμε σένα για να σε αγαπήσουμε, αλλά βλέπουμε το Λόγο Σου και τον αγαπάμε, Κύριε. Και εσύ είσαι ο Λόγος του Θεού. Αγαπάμε το Λόγο του Χριστού. Σεβόμεθα, τιμούμε το Λόγο του Θεού. Δοξάζουμε, υψώνουμε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Βοήθησέ μας την αδυναμία μας. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Βοήθησέ μας την απιστία μας, Κύριε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει αυτά στα γράφω σαν διαθήκη, γιατί σε λίγο γίνομαι σπονδύ, θυσία. Όμως τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, την πίστη μου, το δρόμο μου διατήρησα, το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, τώρα μου μένει, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης. Αλλά ο Κύριος θα μου τον αποδώσει εκείνη την ημέρα. Ο δίκαιος κριτής, αλλά όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε αυτόν και σε αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνεια του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να επιμείνουμε λιγάκι. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Αγαπάμε τον Χριστό να έρθει να μας παραλάβει. Υπάρχει μια φοβερή ψευδοδιδασκαλία ότι ο Χριστός θα έρθει μετά την αρπαγή, στα 3,5, στα 2,5, στα 5,5, δεν ξέρω τι λένε, ότι θέλει λέει ο καθένας. Και οι άνθρωποι περιμένουν τον Αντίχριστο. Εμείς όμως έχουμε αγαπήσει τον Χριστό και περιμένουμε την αρπαγή Του.
Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Δεν έχουμε σχέση με τον Αντίχριστο. Έχουμε διακόψει κάθε σχέση με τον διάβολο και τα παιδιά του. Εμείς συνανήκουμε στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Το Χριστό περιμένουμε. Το Χριστό αγαπάμε. Για το Χριστό πεθαίνουμε. Για το Χριστό ζούμε και τον δοξάζουμε. Μόνο τον Χριστό. Από τότε που πίστεψα, καινούριος ήμουν, πολύ καινούριος. Ερχόντουσαν και μου λέγανε, ξέρεις, ο Χριστός θα έρθει πρώτα, δεν θα ζήσουμε τα πρώτα 3,5 χρόνια. Και εγώ άκουγα, αλλά είχα πάρει μια καλή απόφαση, ανθρώπινη. Τους έλεγα τότε, πηγαίνετε συμφωνήστε με τον αδερφό τον Λούι, τον Νικολακόπουλο, τον Ηλία τότε, τους άλλους αδερφούς, και όταν τα βρείτε λάτε πέστε μου και εμένα για να τα καταλάβω. Και με παρατάγαν ήσυχο. Αλλά δεν είναι το αυτό το χαρακτηριστικό. Περάσαν 30 χρόνια από τότε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, που είχαν αυτή την αίρεση απολίας, να περιμένουν τον Αντίχριστο αντί τον Χριστό, σήμερα είναι κατεστραμμένοι. Πνευματικά. Διαλυμένοι οικογενειακά. Αποτυχημένοι χριστιανικά. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Με το Θεό δεν μπορείς να παίζεις. Δεν μπορείς να πλανάς και να πλανάς, αδερφέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό με φόβο Θεού περιμένουμε το Χριστό. Μπορώ να σας πω ονόματα, δεν θα το κάνω βέβαια. Ανθρώπων που είχαν φοβερά χαρίσματα. Φοβερές διακονίες. Που στεκόμουν μπροστά έκπληκτος. Και έλεγα, μα τι Θεός είσαι εσύ. Πώς χρησιμοποιείς έτσι τους ανθρώπους. Οι οποίοι πλανήθησαν όμως και αντί να περιμένουν τον Χριστό δίδασκαν και οι ίδιοι περίμεναν τον Αντίχριστο και τώρα τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Λες πως έπεσαν οι δυνατοί. Οι δυνατοί δεν πέφτουν, αδερφοί, από την αμαρτία, από την ανομία πέφτουνε, από την παράβαση πέφτουνε και μετά ψάχνεις να τους βρεις και δεν τους βρίσκεις. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Υπάρχουν 2-3 διδασκαλίες οι οποίες είναι καταστροφικές. Πρώτη έχει σχέση με την τριαδικότητα του Θεού. Το Jesus only, φοβερό, αίρεση απολίας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά το αδεχόμαστε γιατί είναι γεγραμμένο. Και αν δεν το καταλαβαίνω δεν πειράζει. Το πιστεύω όμως, γιατί το έχει γράψει ο Θεός. 3 είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο και αυτοί οι 3 είναι ένα. Μου αρκεί αυτό και αυτό πιστεύω. Τώρα να δώσω σημασία και να ψάξω να βρω τι σημαίνει τούτο και τι σημαίνει τ' άλλο, θα χάσω την ειρήνη μου. Μπορεί να χάσω και το δρόμο μου. Ένας είναι ο παντοδύναμος Θεός. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αδερφοί. Υπάρχει μια άλλη φοβερή διδασκαλία. Το απόλυτο προορισμού. Από εκεί τους δεξιούς ο Θεός τους έχει για τον ουρανό, τους αριστερούς για την κόλαση. Μην το πάτε πολιτικά. Καμία σχέση. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου φωνάζει. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή του. Υπάρχει μια άλλη αίρεση απολίας. Όποιος αναγεννήθηκε και σώθηκε δεν χάνεται. Τι λες καλέ. Ο Δημάς αγαπήσας στον παρόντα κόσμο σώθηκε. Που αναχώρησε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν αναγεννημένος, δεν ήταν βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν ήταν δούλος Θεού. Και η τέταρτη διδασκαλία. Περιμένουμε τον Αντίχριστο και όχι τον Χριστό. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Θα μείνουμε. Όχι μόνο σε αυτά τα βασικά. Αλλά θα μείνουμε σε κάθε λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Γιατί αυτό είναι η ασφαλειά μας. Αυτό είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ευλογία μας. Και αν κάποιος δεν θέλει. Ο Απόστολος Παύλος λέει όλοι με εγκατέλειψαν. Ήρθε ο Κύριος να μην τους λογαριάσει. Αλλά με παρεστάθη και με δυνάμωσε ο Ιησούς Χριστός. Όχι γιατί με αγαπάει. Αν και τον αγαπούσε, αλλά
πρώτον για να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα της αληθείας. Γι' αυτό είναι κοντά στον Παύλο. Γι' αυτό του συμπαραστάθηκε. Γιατί κήρυτε το λόγο. Και για να ακούσουν όλα τα έθνη. Και γι' αυτό και με ελευθέρωσα από το στόμα του Λέοντος. Γιατί ο Λέων ήταν αγριεμένος με τον Παύλο που κήρυτε το λόγο του Θεού μόνο. Ήτανε πολύ αγριεμένος, αλλά ο Κύριος τον ελευθέρωνε, γιατί είναι ο ελευθερωτής. Εάν θέλεις, αδερφέ, και τελειώνουμε, αν θέλεις να σε ελευθερώνει ο Χριστός, αν θέλεις να σου συμπαραστά και στέκεται ο Χριστός, αν θέλεις να σε δυναμώνει ο Χριστός, μείνε στο Λόγο του Θεού. Όχι ως προς τη δύναμή σου, ως προς την πρόθεσή σου, ως προς την απόφασή σου, ως προς τη θέλησή σου. Αγάπησε το Λόγο του Θεού. Είναι αυτός που μπορεί να σε σοφήσει η σωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Να το επαναλάβω. Μείνε στο Λόγο του Θεού με απόφαση θανάτου, γιατί είναι αυτός που μπορεί να σε σοφήσει σε σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.